Δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατάθεσης στη Βουλή του νομοσχεδίου που αφορά στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των επιχειρήσεων, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Δένδιας. Όμως η κυβερνητική πρόταση είναι σχηματοποιημένη και αναμένεται η ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης με την Τρόικα. Σύμφωνα με πληροφορίες, την τελική απόφαση θα λάβει ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος έχει στα χέρια του ένα προσχέδιο. Στο προσχέδιο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η δυνατότητα διαγραφής δανείων με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών με τζίρο έως 2,5 εκατομμύρια ευρώ την 31η Δεκεμβρίου του 2013 και την ταυτόχρονη διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων για οφειλές στο δημόσιο με μπόνους 20% επιπλέον του ποσοστού κουρέματος που προβλέπουν αποφάσεις για ρυθμίσεις φορολογικών και ασφαλιστικών χρεών. Οι οφειλές προς το δημόσιο θα καταβάλλονται σε 100 δόσεις. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο προσχέδιο, ως μικρές επιχειρήσεις νοούνται επιχειρήσεις που κατά τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 είχαν κύκλο εργασιών έως 2,5 εκατομμύρια ευρώ.